Αποφασισμένη να συγκρουστεί με εγκληματικέ νοοτροπίε και συμπεριφορέ, εμφανίζεται η τοπική κοινωνία που ζητά μέτρα και κυρώσει για ενόπλου δαείδε όπω αυτού που σκόρπισαν τον πανικό στο κέντρο του Ηρακλείου το Σάββατο. Η νύχτα στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη περιπέτεια για αυτού που δουλεύουν και για αυτού που βγαίνουν. Οι κύκλοι τη νύχτα επανήλθαν τριμήτεροι για να δηλώσουν παρόντε με σφαίρε και τα ηλίκια. Λίγου μόλι μήνε μετά το ξεκαθάρισμα που επιχείρησε η αστυνομία με αφορμή το σοβαρό τραυματισμό από σφαίρα ανυποψία τη κοπέλα. Θα μπορούσαμε να είχαμε δρυνήσει ήδη. Ναι, αλλά η αστυνομία το ξέρει. Δεν πρέπει να κάνει και αυτή κάτι αφού το ξέρει. Τι άλλο μπορεί να είναι. Αν και ο Σύλλογο των Καταστημάτων Εστίαση Δια του Προέδρου του κάνει λόγο για μεμονωμένο επεισόδιο, τα περιστατικά είναι πλέον αμέτρητα και οι μαρτύριε αποκαλυπτικέ για τι πραγματικέ προθέσει των εκάστοτε δραστών. Δημιουργούν ιστορίε επίτηδε για να έχουν δουλειά οι μπράβοι, ή ο κάθε μπράβο, ή δεν ξέρω τι άλλο παίζεται τη νύχτα. Ανησυχούμε, και γειτονιά μα είναι τώρα εδώ. Δεν θα δουλέψουν τα μαγαζιά. Θεωρείτε ότι μπορεί να τα κάνουν για να εισπράττουν από τα μαγαζιά. Έτσι που φτάσαμε όλα αυτά ακόμα. Δεν νομίζω δηλαδή να μην ισχύει κιόλα. Έτσι που καταντήσαμε και. Πιστοί στο νομό τη Ζούγκλα που προσπαθούν συστηματικά να επιβάλλουν στο Ηράκλειο, οι δράστε άρχισαν τα σπασίματα. Πυροβόλησαν εντό και εκτό νυχτερινού καταστήματο, ζητώντα νυχτοκάματο 200 ευρώ για να αποχωρήσουν. Όλα αυτά γίνονται από κάποιου άνθρωπου οι οποίοι πίνουν περισσότερο από αυτό που αντέχουν και δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν και βγάζουν ένα άλλο εαυτό, τον οποίο και αυτοί δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Αυτή τη φορά όμως το θράσος τους ξεπέρασε κάθε όριο. Ο 28χρονος Αγρότης από τις Καμάρες που απολογείται αύριο στην Ανακρίτρια έστρεψε το όπλο του στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και πάτησε τη σκανδάλη δύο φορέ. Οι σφαίρε είχαν τελειώσει και η τύχη έβαλε τη σφραγίδα τη, ώστε η αστυνομική επιχείρηση να μην καταλήξει σε μακελιό. Είναι κακό αυτό που γίνεται. Προσπαθούμε και εμεί πρέπει και εμείς να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και τα παιδιά μα και τι οικογένειέ μας... και τις, τις επιχειρήσει μα. Και αυτό είναι το μέλημά μα. Τόσο οι διοκτήτε, όσο και θαμώνε των νυχτερινών καταστημάτων τη περιοχή εμφανίζονται ανήσυχοι για τι τραγικέ διαστάσει που μπορεί να λάβει πάσα στιγμή ένα αντίστοιχο επεισόδιο. Με πρωταγωνιστές ένοπλου και μεθυσμένου δαίδες. Νομίζω ότι δεν έχουν μυαλό τα κοπελιά. Νομίζω ότι κατεβαίνουν, κάνουν τη βόλτα του και του βγαίνει έτσι. Ο 28χρονο από τι Καμάρε κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρο αστυνομικών αλλά και άλλων προσώπων. Απολογείται την Τετάρτη μαζί με τον 29χρονο Ζάχαρο Πλάστη από το Αρκάδι που διώκεται για εκβίαση, οπλοκατοχή και αντίσταση κατά τη αρχή. Τι να κάνουμε, δυστυχώ είναι τυχή δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο να προφυλάσσει. Ο Τρίτο τη Παρέα, ο 20χρονο ηλεκτρολόγο από το Μαγαρικάρι, που χτύπησε αστυνομικού στην προσπάθειά του να διαφύγει, απολογήθηκε κατηγορούμενο για αντίσταση κατά τη αρχή και αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικού όρου. Να βλέπει ο κόσμο ότι υπάρχει μια αστυνόμευση, υπάρχει παρουσία αστυνομία, και αλλιώ να τη βλέπουμε όταν, ε, όταν δημιουργηθεί ένα περιστατικό και μετά περνάνε που και που, αλλά είναι σπάνια η παρουσία του.